Καλημερίζω έναν από τους σημαντικότερους σε τέτοια ζητήματα οριοθέτησης και όχι μόνο χαρτογράφησης, γεωδέτες της Μεσογείου, και δεν είμαι υπερβολικός, ξέρω πολύ καλά τι λέω, τον κύριο Χρήστο Ζήνωνος. Καλημέρα κύριε Ζήνωνος. Καλημέρα σας και καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. Κύριε Ζήνωνος, ας ξεκινήσω από αυτό που έγινε πολύ χαμός στην Ελλάδα, μεγάλος χαμός, μετά την έκδοση Ναύτεξ για τα σεισμικά νοτιοδυτικά δυτικά της Κρήτης. Υπήρξε η πληροφορία της Ναύτεξ για το FIR της Μάλτας και πολλοί είπαν ότι η Λιβύη φυσικά δεν θα το κάνει, δεν θα εκδώσει και αυτή, διότι εκεί που γίνονται οι έρευνες είναι τριπλό σημείο επαφής και θα χρειαζόταν Ναύτεξ και από τη Λιβύη. Έχουν σημασία αυτά? Κοιτάξτε να δείτε, η Ναύτεξ και η έκδοση Ναύτεξ είναι μια διαδικασία για μια τάξη, εφταξία στην θάλασσα. Δεν δίνει κυριαρχικά δικαιώματα ή δεν ασκούνται τίποτε άλλο παρά υποχρεώσεις αυτό που έχουν την αρμοδιότητα του χώρου για οποιαδήποτε δράση, είτε άσκηση είναι αυτή, είτε έρευνα είναι αυτή, να εκδίδουν ειδικές οδηγίες στους ναυτιλωμένους. Δεν έχω υπόψη μου την σύγκριση μεταξύ των ΑΟΣ κατά, να πούμε, όπως έχει κληθεί από την Μανιάτη, από την άρχη που με κήρυξε εκείνη, διότι εκείνη, η νομοθεσία του 2011 έχει, ναι, επέχει, είναι η ανακήρυξη ΑΟΣ και καθορίζει μάλιστα και τον τρόπο που η Ελλάδα ασκεί και εφαρμόζει αυτή τη γραμμή της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης, αλλά κάπου αυτό αναιρείται, γιατί έχει μια παρένθεση και λέει όταν κηρυχτεί. Αν έλεγε η παρένθεση όταν οριοθετηθεί, θα είχε παραπάνω και καλύτερη δευταξία. Όμως δεν συγχύζουμε τα δύο. Για να σας πω ένα παράδειγμα. Η Κύπρος έχει ένα FIR που εγγύζει σχεδόν της Τουρκίας, της Συρίας, του Λιβάνου, του Ισραήλ και της Αιγύπτου. Παρόλο που εμείς έχουμε οριοθετήσει κανονικά τις ΑΟΣ μας μεταξύ Αιγύπτου, μεταξύ Λιβάνου, μεταξύ Ισραήλ, δεν ανατρέπει ή δεν συσχετίζει το όριο της ΑΟΣ με το όριο του FIR. Διότι FIR έχει άλλο αποστολή. Σωστό. Και η αποκλειστική οικονομική ζώνη άλλα δικαιώματα και άλλες υποχρεώσεις. Άρα να μην τα μπλέκουμε λίγο. Ναι. Να πάμε εκεί στο που λέτε για τη Μάλτα, τη Λιβύη, Τριεστές κλπ. Αυτό εγώ δεν ξέρω αν θα την πούμε εν δυνάμει ή ιονή οριοθέτηση Μανιάτη, δεν την έχω μπροστά μου σε σχέση με το FIR Αθηνών ή το FIR Μάλτας ή το FIR Λιβύης. Αυτά τα πράγματα όμως είναι καθαρά μια τυπική διαδικασία που δεν προσδίδει ιδιαίτερα, εκτός από σημειολογικά δικαιώματα, στις χώρες. Για να καταλάβετε, είναι διεθνή νερά εκεί. Κάτω από τον όρο της κυριαρχίας είναι διεθνή ύδατα. Τέτοιες έρευνες σεισμογραφικές και άλλες και ωκεανογραφικές και ακαδημαϊκές, ο κάθενας δικαιούται να κάνει, φτάνει, εάν είναι μέσα στις αρμοδιότητες να εκδώσει Ναύτεξ η τάδε χώρα ή άλλη χώρα, για τις περιοχές εκεί πρέπει να εκδώσει η χώρα η οποία έχει την υποχρέωση, για μένα υποχρέωση, να εκδώσει ειδική Ναύτεξ, να καλύπτει την περιοχή αυτή. Εάν δεν είναι και οριοθετημένη από την οικονομική ζώνη, έχει την ειδική υποχρέωση για να ενημερώσει τις χώρες που εμπίπτουν αυτές οι έρευνες που κάνει στην ΑΟΣ, είτε της Κύπρου, είτε της Ελλάδος, ή της Λιβύης κλπ., να ενημερώσει τη χώρα ότι θα κάνει αυτή τη δραστηριότητα μέσα στις αποκλειστικές οικονομικές του ζώνες. Τώρα, εάν είναι νομικά κατοχυρωμένη η αποκλειστική οικονομική ζώνη της Ελλάδος, για μένα αυτές οι άδειες που έχουν εκδοθεί και η ανάληψη αυτών των ερευνών από εγνωσμένους οίκους διεθνείς, αυτά σιγά σιγά δημιουργούν μια de facto, αν δεν δεχτούμε το de jure, που ορίζει μια συμφωνία οριοθέτησης. Σαφές αυτό που λέτε. Να πω ότι οι έρευνες νοτιοδυτικά και δυτικά είναι βορειότερα της δυνητικής μέσης γραμμής με τον νόμο Μανιάτη. Αυτό άρα
εντός της ενδυνάμει, ας πούμε, ζώνης της Ελλάδος. Εμείς λέμε ενδυνάμει ακόμη στην Ελλάδα, δυστυχώς τα έχετε ξαναπεί, κύριε Ζήνωνος. Οι ναύτεξ εκδίδονται και είναι ευθύνη τήρησης στον οργανισμό στην Ισπανία? Ναι, νομίζω έχω ακόμη, είναι χωρισμένα, αυτά έχονται ναυάρια 1, ναυάρια 2, ναυάρια 3. Το ναυάρια 4, αν έχω υπόψη μου από τότε, navigation area, δηλαδή ναυτιλιακές περιοχές, τη συντονίζει η Ισπανία. Και από καιρό σε καιρό, ανασυρώνται οι ζώνες περισσότερο, αλλά οι σταθμοί οι οποίοι εκδίδουν ναύτεξ. Μπορεί, ας πούμε, σταθμός Ρεθύμνου ή σταθμός, ξέρω εγώ, δεν αλλάζουν πολύ εύκολα οι περιοχές αρμοδιότητας του FIR. Μάλιστα. Δεν αλλάζουν. Σαφές. Όχι του FIR, διότι βάσει του FIR που προβάλλονται στη θάλασσα οι ευθύνες αυτές να εκδώσουν ναύτεξ, προβάλλεται το FIR ή στη θάλασσα. Σαφές. Ακόμα και η έρευνα και η διάσωση δεν γίνεται στον αέρα. Και αυτό προέκυψε, ξέρετε, από το γεγονός ότι είχαν οριοθετηθεί οι περιοχές ευθύνης πληροφοριών αεροπλοείας από καιρόν και είναι διαχωρισμένο σχεδόν όλος ο κόσμος κάτω από το ICAO κλπ. Από τη σύμβαση του Σικάγο, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Αν προέκυψε η ανάγκη, και σίγουρα η ανάγκη μιας ευνομούμενης κοινωνίας να ανατρέχουν και να συντρέχουν ύστερα έρευνα και διάσωση. Και για να έχει μια ευταξία αυτή η αναζήτηση της ευθύνης για να κάνουν διάφορους σταθμούς, οι περιοχές είναι η προβολή του FIR και θάλασσα. Σαφές. Διότι οι οριοθετήσεις δεν μπορούσαν να γίνουν. Βλέπετε, μέχρι σήμερα υπάρχουν παρεξηγήσεις να οριοθετήσεις ΑΟΣ ή Φαρπίδα ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα θέλω να έρθω στο κρίσιμο. Επειδή είστε για μένα ένας από τους κορυφαίους, όχι για μένα και για τους συναδέλφους σας γεωδέτες ή ειδικού σκοπού, θέλω να σας ρωτήσω, έχει ανοίξει μια συζήτηση σε επίπεδο γεωφυσικής ότι είναι κρίσιμο σημείο να ελεγχθούν οι περιοχές νότια και νοτιοανατολικά της Κρήτης. Εδώ μπαίνουμε στα θερμά ζητήματα που έχουν σχέση με την οριοθέτηση ΑΟΣ με τη Λιβύη, την πλήρη οριοθέτηση με την Αίγυπτο, την οριοθέτηση με την Κύπρο, και πολλοί λένε ότι μπορεί η ιστορία μεταξύ Ελλάδας-Λιβύης, η οριοθέτηση, να μας στείλει σε ένα διεθνές δικαστήριο όπου από πίσω θα είναι από τη Λιβύη η Τουρκία, να υπάρξει μία συμφωνία και το αντίτιμο της συμφωνίας να είναι από την πλευρά του Καστελορίζου μειωμένη επίρρεια για την Ελλάδα, άρα να κοπεί εφαπτωμένη με την Κύπρο, γιατί το σύμπλεγμα του Καστελορίζου δίνει το πλεονέκτημα της εφαπτωμένης των δύο ΑΟΣ Ελλάδας και Κύπρου, και εκεί να μπει σφήνα η Τουρκία. Εσείς μου λέτε, σας θυμίζω από την προηγούμενη εκπομπή, ότι δυστυχώς για την ώρα, είστε πολύ προσεκτικός, η τμηματική οριοθέτηση με την Αίγυπτο έχει φέρει το θέμα αυτό απάνω. Ναι, κοιτάξτε, το να ανατρέχει σε κάποιο διευθυντή ή σε κάποιο δικαστήριο για να διευθετήσει κάποια διαφορά, πρέπει να υπάρχει διαφορά. Εάν δεν υπάρχει διαφορά, σημαίνει αφήνεις στον τρίτο να αρχίσει από την αρχή και να συζητά εάν το νησί αυτό είναι δικό σου, εάν σε αυτό η περιοχή δικαιούσε να κάνεις ευθεία σε αυτόν τον κόλπο, βασική γραμμή εννοώ, όλα αυτά. Η Κύπρος, όπως είναι σήμερα, οριοθετημένη, ξέρω εγώ, κατά 50-60% η γραμμή της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, και να πάει στην Τουρκία, να προσφύγει σε διαπραγμάτευση ή σε δικαστήριο με την Τουρκία, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Γιατί η Κύπρος έχει καταθέσει, έχει κηρύξει τη στενή έννοια την ολόκληρη την διεκδίκηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης σαν μέση γραμμή, και ο οποιοσδήποτε πειραζόμενος τρίτος ή θεωρεί ότι αδικείται ή είναι λάθος, θα αναζητήσει διαπραγμάτευση. Εάν αποτύχει και αυτή η διαπραγμάτευση, τότε θα προσφύγουν σε δικαστήριο. Αλλά σας ερωτώ εγώ, η Ελλάδα, τι έχει κάτω, πού είναι οι διαφορές της σε ό,τι αφορά την ΑΟΣ? Γιατί ακούω συνεχώς να λένε, όχι, μόνο ΑΟΣ θα πάμε στο δικαστήριο. Α, πώς θα πάει σε ΑΟΣ, αφού δεν την έχεις ανακηρύξει, για να έχω εγώ τρίτος ή το δικαστήριο την εικόνα της διεκδίκησης σου? Έχω της Τουρκίας μόνο, η οποία κάνει εκείνα τα μήκη μου φυσικά,
σε σχέση με υφαλοκρηπίδα και με υπηρετικές δικαιώματα υπηρετικών χωρών να διεκδικήσουν υπηρετική υφαλοκρηπίδα. Αυτά τα πράγματα είναι γελία και από νομικής και από τεχνικής πλευράς. Άρα η Ελλάδα πρέπει να ασκήσει πρώτα όλα τα δικαιώματα της που της παρέχει το δίκαιο της θάλασσας, αφού έχει συμβαλόμενο μέρος του δικαίου της θάλασσας, και να καλέσει ναι είτε τους απέναντι είτε τους παρακείμενους σε μια διαπραγμάτευση ή να αναζητήσει σε έναν τρίτο την βοήθεια. Πού θα πάει τώρα? Πώς θα πάει τώρα να διεκδικήσει τη στιγμή μάλιστα για το συνδέσιο με το Ελληνοκυπριακό που έχει σημειώσει η ίδια το προηγούμενο? Και τι λέει το προηγούμενο? Το προηγούμενο με την Αίγυπτο λέει, ξέρεις, τα νησιά είναι πραγματικά κάποια νησιά δεν μπορεί να διεκδικά σε επίρρεια. Κάποια άλλα όχι πλήρη επίρρεια. Το λέει η ίδια Ελλάδα αυτό. Το έκανε ήδη μέσα από μια συμφωνία διεθνή το Ελληνοκυπριακό. Γι' αυτό με ανησυχεί εμένα. Βγάζοντας έξω... Δεν σημαίνει πως αυτό θα είναι κανόνας. Σωστά, αλλά έχετε... Όλη την άλλη υπόλοιπη διεκδίκηση... Έχετε όμως μία ένδειξη, λέτε. Έξω η χρυσή, μειωμένη επίρρεια σε Κρήτη, σε Κάσο, Κάρπαθο. Μέχρι τον 28ο δεν πάμε πιο εκεί. Αυτό τι σας λέει? Πρόκειτο, η γραμμή 28 που δεν περιλαμβάνεται στο χάρτη της συμφωνίας, αυτό είναι για τη δημοσίευση. Βάζουν μια κόκκινη γραμμή κατά μήκος του Μεσημβρίου 28ου ή και του 26ου κλπ. Αυτό δεν οριοθετεί. Οι Μεσημβρινοί δεν οριοθετούν μια ζώνη από την άλλη. Εκείνα που είναι αποτέλεσμα της γραμμής APCD, εκείνο είναι οι ισοαποστάσεις από τις ακτές. Και οι ισοαποστάσεις δεν είναι δύο παράλληλες ακτές η μία απέναντι στην άλλη. Είναι καμπύλες γραμμές, οι ευθείες γραμμές, και από εκεί είναι ένας γεωμετρικός τόπος ο οποίος υπολογίζεται σήμερα και με αλγορίθμους και γραφικά και αναλυτικά και όλα. Άρα όταν προέκυψε το APCD, το D ας πούμε, αν το θυμάμαι καλά γιατί το έχω μπροστά μου, δεν είναι κατά ανάγκη ο Μεσημβρινός ο 26ος. Προέκυψε τον D από υπολογισμούς δικούς μου, από μερικών επηρεασμών της Κάσου, συγγνώμη, της Καρπάθου. Της Καρπάθου. Μικρότερο επηρεασμό. Η Καρπάθος, αν την συνέχιζες με την Αίγυπτο, έστω και με μειωμένη επίρρεια, πρέπει να συνεχιστεί εκείνον τον τι. Γιατί σταμάτησε στον 28ο. Αυτά με ανησυχούν. Σημαίνει παρεμβαίνουν τρίτοι. Ή ανησυχούν άλλοι, οι τρίτοι, είτε η Αίγυπτος, είτε άλλοι φίλοι κλπ. Και λένε, μην πειράξετε εδώ τα νερά, για να μην δημιουργούνται προβλήματα. Μάλιστα. Ωραία. Έχετε πει βέβαια ότι η αρχή των πάντων είναι κλείσιμο κόλπων, ευθείες γραμμές βάσης, θέσεις βάσης. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσεις. Είναι η αλφαβήτα. Ιδάλλως, μάλιστα. Να το θυμίζουμε. Αυτό δεν είναι μόνο δικαίωμα. Είναι υποχρέωση. Υποχρέωση. Βέβαια, διότι το να μου πεις εμένα, ξέρεις, μην έχεις ναυτικά μίλια από τις ακτογραμμές μου ή από τις γραμμές βάσης. Αφού εγώ ναυτιλόμενος δεν τις έχω. Και η Άγγλος ήρθε και έχει συμπληρώσει όλα αυτά τα κενά και λέει ναι, έχετε όχι μόνο νηφικές αλλά και πραγματικές υποχρεώσεις εσείς που είσαστε συμβαλόμενοι να χαρτογραφήσετε τις θέσεις σας σε ό,τι αφορά γραμμές βάσης, σε ό,τι αφορά ο Συρίγος κάπου είδα έκδοση το οποίο παρουσιάζει κάποιους χάρτες με τέτοιες γραμμές. Εμείς που είμαστε νησιά, λέω εγώ, η Ελλάδα, ξέρω εγώ, είμαι αρχιπέλαγος, έχω συμπλέγματα, έχω... Αυτά όλα πρέπει να τα βάλει. Να τα βάλει κάτω και να τα στείλει σε οποιονδήποτε επηρεάζεται ή θεωρεί ότι ενδιαφέρεται μέσω της Ειδικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών. Το να τα καταθέτεις αυτά δεν σημαίνει ότι μπαίνω εγώ στην Άγκυρα. Το να πω εγώ ότι, ξέρεις, αυτή είναι η γραμμή μου, αυτή είναι η βάση της γραμμής μου. Από εδώ θα μετραθεί τα 6 προς το παρόν ή τα 12 που θα κάνω ή ακόμα και πολλές άλλες contiguous zone. Η contiguous zone, η συνεχόμενη ζώνη των 12 των 24 ναυτικών μιλιών είναι υποχρεώσεις. Για λόγους ευταξίας στη θάλασσα πρέπει να ξέρουμε. Ούτε... Ποιος κάνει λαθρεμπόρια, ποιος κάνει ούτε τις υποχρεώσεις λοιπόν. Από εκεί κάνω δικαιώμα να κάνω νεοψία να βγω έξω στα 23 ναυτικά μίλια από ελαφρύ. Μάλιστα. Αλλά εσείς μου λέτε τώρα ότι όταν δεν έχουμε κάνει ούτε τα στοιχεία των υποχρεώσεων, κατά τα άλλα συζητάμε για την ΑΟΣ. Για να καταλαβαινόμαστε. Θέλω να κλείσουμε ρωτώντας σας. Δεν σας βάζει λίγο στα αίματα, διότι είστε έμπειρος,
το γεγονός ότι συναντιούνται οι δύο ομόλογοι υπουργοί εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου. Συζητάν για την οριοθέτηση ΑΟΣ με αμερικανική μεσολάβηση Λιβάνου Ισραήλ. Συζητάει, δίνει συνέντευξη ο Κύπριος υπουργός εξωτερικών και λέει για δυνητική οριοθέτηση, θα ήταν ευχής έργο να πάμε σε οριοθέτηση ΑΟΣ με την Τουρκία. Και δεν συζητάνε για την οριοθέτηση ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου ή το ακόμη πιο τρελό που άκουσα, ότι θα θέλαμε ένα μοντέλο αλλά οριοθέτηση Ισραήλ-Λιβάνου με τη μεσολάβηση των Αμερικανών. Μα είναι το ίδιο πράγμα. Καμία σχέση, για να αρχίσω από το τελευταίο. Εκεί το πρόβλημα που ήταν, μακάρι ο Θεός και η Τουρκία και η Ελλάδα και η Κύπρος και η Αίγυπτος να πάνε από αυτές τις αρχές βάσεις που έγιναν τα συμφωνίες Κύπρου, Λιβάνου και Ισραήλ με τις ίδιες αρχές. Μιλάμε για ισοαποστάσεις, μιλάμε που δεν έχεις και το, δεν είναι δικαίωμα που σου δίνει η Άγγλος να πάεις σε equidistances, δηλαδή ισοαποστάσεις από τις απέναντι ακτές. Είναι ένα αποτέλεσμα διαπραγμάτευση. Ούτε μόνο ο μερός κάποιος μπορεί να πει αυτή είναι η ΑΟΣ μου. Αυτό πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση. Λοιπόν, αλλά για να δηλώσεις τη βούλησή σου και την πρόθεσή σου, θα κάνεις ανακήρυξη και να πεις αυτή είναι η ΑΟΣ μου, η οποία μου δίνει το δικαίωμα μέχρι τις ισοαποστάσεις των απέναντι αυτών να διεκδικώ. Τώρα, αν θα προχωρήσω σε συμφωνία ή οριοθέτηση, είναι θέμα διαπραγμάτευση. Εκείνον όμως, και αυτό το λέω με όλη την ευθύνη, εκείνο που σου ξεκαθαρίζει καθαρά το δίκαιο της θάλασσας είναι τα λεγόμενα παρακείμενα σύνορα, δηλαδή τα adjacent, τα γειτονικά, το σύνορο μεταξύ Λιβάνου ας πούμε και Ισραήλ. Καταλάβατε. Mm-hmm. Το κάθε το σύνορο, εκείνο, είναι αποτέλεσμα ισοαποστάσεων των ακτών. Και εκεί το πρόβλημα που προέκυψε, διότι εγώ τότε, το 7 όταν κάναμε τη συμφωνία, αναζήτησα πρώτα από τον Λίβανο, διότι το Ισραήλ δεν ήταν στην διαπραγμάτευση ακόμα, ζήτησε να μου δώσουν πληροφορίες των ακτών τους, πληροφορίες για το σύνορο, το terrestrial boundary, εκεί που χωρίζουν, εκεί το χερσαίο σύνορο, και λέει, μα τι συζητάς, απέναντι δεν έχουμε Ισραήλ εμείς για δίπλα μας, έχουμε Παλαιστίνη. Μου είχε, δεν μπορούμε εμείς, αυτά δεν τα γνωρίζουν εμείς. Οπότε εγώ τι δεν πρέπει να κάνω, έκανα μια ανεκτήμηση της γραμμής του Λιβάνου και εκτίμηση της προχωρήσης που είχα τότε μάλιστα, που ήταν πολύ πενιχρή, και του Ισραήλ, και αποφάσισα εκείνο το σημείο, για το οποίο όμως υπήρχε πρόνοια, δεν το ονομάσαμε τριεθνές, διότι δεν είχαμε αυτό το δικαίωμα, έλειπε ο τρίτος, και είχαμε πρόνοια στη συμφωνία ότι θα γίνει αναπροσαρμογή όταν οι δύο χώρες έρθουν σε συμφωνία. Και σήμερα ήταν ο Χολστέιν που του λένε, και καλός ο άνθρωπος επενεύει. Είναι μια παρέμβαση, τεχνική εννοώ, όχι πολιτική. Πολιτική είναι πολύ δύσκολα πράγματα, διότι έκαμε πολιτική παρέμβαση. Τεχνική διατησία ήταν μια προτεραιτούς φοιτητού της υδρογραφίας. Τόσο απλό λέτε. Εδώ στη δική μας περίπτωση όμως λέτε δεν είναι το ίδιο. Καθόλου, δεν έχουμε τίποτα, δεν μοιάζει. Εμείς με την Τουρκία μοιάζουμε. Δηλαδή αν εμείς φωνάξουμε του διαιτητή ή του δικαστηρίου, έστω και της Χάγης που αυτό, έχουμε εκεί καθαρή εικόνα. Είμαστε εδώ, διεκδικούμε αυτό, εκείνη είναι εκεί. Και να σας πω κάτι, οι διαφορές μας με την Τουρκία στο βόρειο μέρος σε σύγκριση με το εκείνο το Mickey Mouse το, που έκανανε με ψευδοκράτος, δεν είναι μεγάλη διαφορά. Μάλιστα. Η διαφορά Ελλάδας... Σαφές. Η διαφορά Ελλάδας-Τουρκίας είναι το ίδιο. Αυτή είναι το ίδιο. Να σας πω κάτι να καταλάβει και ο κόσμος. Όταν εσύ φωνάζεις ενός ειδικού τοπογράφου ή οποιοδήποτε, το κάνω πολύ απλά, να σου οριοθετήσει το σύνορο σου με τον γείτονα, γιατί έχετε διαφορές, για να κάνεις περίφραξη, δηλαδή να οριοθετήσει την ΑΟΣ σου, να κάνεις περίφραξη. Και μάλιστα λέει ο γείτονας σου έφυγε μια στιγμή, μα εκείνα τα δύο δωμάτια που έχεις εκεί μέσα, ξέρω εγώ τα πόσα μέτρα, έχεις υποχρέωση να μην, δεν δικαιούσαι να τα επιπλώνεις. Έχεις κάνει πνευμάτια και εγώ δεν θέλω να έχεις πνευμάτια μέσα. Άκου τώρα, πάμε να οριοθετήσουμε το σύνορο και ο γείτονας μου μιλάει για τον εξοπλισμό των υπνοδωματιών μου. Αν δικαιούμαι να έχω όπλα μέσα, αν δικαιούμαι να βάλω έπιπλα ή όχι.
Και ύστερα λέει, μα και αυτά τα δωμάτια τα δύο που έχεις τα βοηθητικά, και αυτά δεν είναι δικά σου. Για αυτά τα νησιά δεν είναι δικά σου. Αυτές οι νησίδες δεν είναι δικές σου. Θα επιμένω εγώ να έρθει να μου συζητήσει την περίφραξη μου. Σαφές. Είναι λογική αυτή να συζητώ το γήπεδο. Όχι, καμία. Επειδή επήγε ο χρόνος, θέλω να σας ρωτήσω με μία κουβέντα. Δεν θα έπρεπε να συζητάει η Ελλάδα και η Κύπρος την οριοθέτηση μεταξύ τους? Κοίταξε. Εάν δεν την συζητήσει, που πρέπει να τη συζητήσει, τουλάχιστον η Ελλάδα, δεν ξέρω μέσα από τους χάρτες Μανιάτη, εάν θεωρείται ότι είναι κήρυξη, να κηρύξει με αμοιβαία τέλος πάντων συμφωνία το σύνορο, το κοινό σύνορο των ναός τους, και να καλέσουν τους τρίτους που είναι η Αίγυπτος και από πάνω είναι η Τουρκία, να καλέσουν τους τρίτους να συζητήσουν και να σχολιάσουν τις θέσεις. Αν δεν θεωρείτε το κάνουμε, αν δεν το κάνουμε ούτε αυτό, ο τρίτος θα παρευληθεί μεταξύ μόν. Σωστά? Βέβαια, διότι έδωσες δικαιώματα με το, το ελληνοεγυπτιακό. Δηλαδή, θα πάω να προτάξω τη στρογγύλη. Εγώ, διότι είναι η στρογγύλη που μου 202 ναυτικά μίλια με την Ελλάδα. Άρα, μπορεί να συμφωνηθεί η Κύπρος με την Ελλάδα από κοινού, ποια είναι το σύνορο των δύο, το όριο των δύο άοστους, του κοινού συνόρου, και να αναζητήσουν από τον τρίτο, έστω πάλι τη Ειδική Επιτροπή των Μενεστών, για να οριστεί το τριεθνές Κύπρου Ελλάδος Τουρκίας και το τριεθνές Κύπρου Αιγύπτου Ελλάδος. Σαφές. Μία γρήγορη απάντηση στη φίλη μας την Ελένη. Ρωτήστε, λέει, τον κύριο Ζήνωνος, αν πριν θεσπίσει ΑΟΖΗ Κύπρος, είχε και αυτή απειληθεί με πόλεμο, δηλαδή κάζους μπέλη από την Τουρκία. Μα με την Τουρκία είμαστε σε πόλεμη κατάσταση. Τι άλλο θα έλεγε ο κύριος Ζήνωνος. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι ένα σημαντικό τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι υποκατοχή. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και απειλείται συνεχώς, και το υπόλοιπο. Αρχίζουμε με την Αμόχωστο που έχουν ανοίξει την περιφραμένη πόλη και προσπαθούν να την επικύσουν και να την αφήξουν, και μπαίνουν ακόμα και στους γεωργούς, οι οποίοι κάνουν αυτά τα κομματάκια που τους μείνανε μέσα στην νεκρή ζώνη και απειλούν και οργανώνουν να διεκδικήσουν και κάνουν φυλάκια και αυτή την περιοχή. Αυτό είναι που τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα στην Κύπρο. Αλλά σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά μας, δεν τα απεμπολίσαμε. Συνεχώς τα διεκδικούμε. Όπως και την οριοθέτηση με την Τουρκία. Εγώ θα έπρεπε ότι είναι σοφό να κινηθεί με την άποψη η Ελλάδα με την Τουρκία του καθορισμού του κοινού του σύνορου, και να αναζητήσουν, να καλέσουν τους τρίτους που επηρεάζονται να συζητήσουν. Και αν πάει αυτό το κομμάτι του ειδικού σε ένα δικαστήριο, εγώ δεν ανησυχώ, διότι έχει συγκεκριμένη θέση να αναζητήσει. Η Τουρκία... There is no common ground. Πώς να σου πω, δεν μπορεί η Τουρκία να λέει ότι σύνορα της Τουρκίας με τη Λιβύη είναι ένα κράτος πάνω από την Κρήτη, σύνορο του Ισραήλ με την Τουρκία. Με αυτά τα πράγματα είναι γυρία πράγματα. Ακόμα και από ένα τραμπούκο, ένα αναρχικόν, είναι γελίο να τα διεκδικάς. Χρήστος Ζήνωνος, θέλω να τον ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε μαζί του και πιο αναλυτικά και τηλεοπτικά. Τον ευχαριστώ όμως για μια φορά ακόμη. Καλημέρα, κύριε Ζήνωνος. Εγώ αναπαγωγητεύω με κάποιες θέσεις. Όχι, όχι. Διότι εγώ δεν είμαι πολιτικός. Όπως είμαι ένας τεχνοκράτης. Όπως είναι, θα τα λέτε. Έχω μια άσκηση μπροστά μου και τη συζητώ. Καλά κάνετε και δώσατε και πρόταση και ιδέα. Καλημέρα, κύριε Ζήνωνος από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.